Τα 22 χρόνια του ο Γιαννούλης Λαρετζάκης είναι έκτος σκόρερ και έκτος στην αξιολόγηση στον πρώτο γύρο της Basket League Scratch της φετινής σεζόν. Έχει εξελιχθεί ακόμα σε ηγέτη του κολοσσού H Hotels, ο οποίος πραγματοποιεί και τη φετινή αγωνιστική χρονιά αξιόλογη πορεία στην Α1. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μιλάει στο ΕΣΑΚΙ TV για τους ομαδικούς και προσωπικούς στόχους για τη φετινή σεζόν, όπως επίσης για τις φιλοδοξίες του για το μέλλον. Γιαννούλη, πώς αξιολογείς την πορεία του κολοσσού H Hotels στον πρώτο γύρο της Basket League Scratch της φετινής σεζόν? Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το πρωτάθλημα. Είχαμε 3 νίκες πρώτους 5 αγώνες. Στη συνέχεια κάποια κακά αποτελέσματα και λίγο με την τύχη χάναμε κάποια παιχνίδια που πήγαινε το παιχνίδι στον πόντο, στις λεπτομέρειες. Έχουμε 6 νίκες και ο στόχος μας είναι ο δεύτερος γύρος να βρούμε πάλι τις νίκες έτσι ώστε να μπούμε στα play-off και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Παρότι το roster άλλαξε σε σημαντικό βαθμό το περασμένο καλοκαίρι, η ομάδα σου παραμένει άκρως ανταγωνιστική και τη φετινή σεζόν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό και είναι κάτι που οφείλεται στον coach, γιατί οι παίχτες που πήρε τους έβαλε τη φιλοσοφία του και το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Και επειδή είναι καλοί παίχτες και προσαρμόζονται εύκολα, βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είπες ότι στόχος του κολοσσού H Hotels είναι η είσοδος στα play-off. Είναι ένας στόχος να μπείτε από μια καλύτερη θέση από ότι, την περασμένη σεζόν. Ακριβώς, ο στόχος μας είναι αυτός, να φτάσουμε ψηλότερο από πέρσι. Βέβαια, αυτό θέλει υπομονή, παιχνίδι και δουλειά. Έχεις εξελιχθεί σε ηγέτη του κολοσσού H Hotels. Τι μετράει περισσότερο, η προσωπική δουλειά ή οι συνθήκες που έχεις βρει στη Ρόδο? Πρώτα απ' όλα είναι οι συνθήκες που έχω βρει στη Ρόδο, ότι ο προπονητής μου εμπιστεύτηκε, αλλά και είναι η ομαδική δουλειά που μέσα από την ομάδα κάθε φορά παίζει κι άλλος. Δεν είναι ότι μόνο εγώ παίζω καλά στα παιχνίδια. Μία θα είμαι εγώ, μία θα είναι ένας άλλος και αυτό είναι πολύ καλό και σημαντικό για μια ομάδα να υπάρχει αυτό. Εγώ το καλοκαίρι που μας πέρασε δούλεψα όσο πιο πολύ μπορούσα και έκανα μεταβατικές. Και συνεχίζουμε να θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά και να γίνομαι όσο καλύτερος γίνεται. Τι σημαίνει το μπάσκετ για σένα? Για μένα το μπάσκετ είναι όλη μου η ζωή, δηλαδή με αυτό μεγάλωσα, αυτό έκανα από μικρός και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι να μην μπορέσω να συνεχίσω άλλο και ελπίζω να τα καταφέρω. Οι φιλοδοξίες σου ποιες είναι, οι προσωπικές? Όπως κάθε αθλητής, θα ήθελα να παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Έτσι και εγώ θα ήθελα να είμαι, αν κάποια στιγμή φτάσω σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν κάτι σημαντικό για μένα και να φτάσω να παίζω στο υψηλότερο επίπεδο που μπορώ και που θα μου επιτραπεί. Αυτό τι σημαίνει, πώς το έχεις οριοθετήσει το υψηλότερο επίπεδο? Είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας, ας πούμε? Ναι, εντάξει, το καλύτερο μπάσκετ είναι στην Ευρωλίγκα. Αν δουλέψω και συνεχίσω να προσπαθώ, πιστεύω κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Η γνώμη σου για την Basket League Scratch της φετινής σεζόν ποια είναι? Φέτος έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Οι ομάδες όλες μεταξύ τους είναι πολύ κοντά οι διαφορές. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε αγωνιστική με τα παιχνίδια όσο περνάει ο καιρός. Φαίνεται. Έχουν δυναμώσει οι μεγάλες ομάδες, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι άνθρωποι που βάζουν λεφτά και είναι σημαντικό αυτό. Και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα καλύτερα και να ξαναφτάσει η Α1 εκεί που ήταν στο παρελθόν. Παρότι είπες ότι οι ομάδες όπως ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έχουν ενισχυθεί, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια και γίνονται εκπλήξεις. Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι και το μπάσκετ. Αυτό είναι το ωραίο του μπάσκετ, ότι δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα ή το όνομα ή τη φανέλα, τίποτα. Mm-hmm. Μπαίνεις μέσα 40 λεπτά, παίζεις το 100% και αν είσαι συγκεντρωμένος και λίγο τυχερός, κερδίζεις τον οποιοδήποτε. Αυτό ισχύει και για σένα κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι ξεκίνησε από χαμηλά, έχεις φτάσει όμως τώρα να παίζεις την Α1 και να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, κανένας παίχτης δεν ξεκίνησε κατευθείαν από το top επίπεδο, σιγά σιγά ανέβαινε σταδιακά. Έτσι κι εγώ από τις μικρές ομάδες ξεκίνησα, έπαιζα και βελτιωνόμουν για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να σε χαλάσω. Ευχαριστώ.